καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, καλώς σας βρίσκω, κύριε Μελιβάνη. Λοιπόν, καταρχάς, ένα σχόλιο σας για όσα είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ από τη Θεσσαλονίκη. Υποθέτω ικανοποιημένος θα δηλώσετε. Σε πληθυντικό θα απαντήσω ικανοποιημένοι. Είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι. Mm-hmm. Γιατί στην πραγματικότητα ήταν η πρώτη, ας το πούμε έτσι, ολοκληρωμένη πολιτική παρουσία του Αλέξη Τσίπρα και όλων μας μετά τις εθνικές εκλογές. Και νομίζω ότι και με την ομιλία του, ο αρχαιός αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και με την τρίωρη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης, κατέστησε σαφή όλα τα κεντρικά μηνύματα γύρω από τα οποία διαρθρώνεται η αντιπολιτευτική μας παρουσία όλο αυτό το διάστημα και κυρίως θα εξελιχθεί τους μήνες που έρχονται. Το βαρύ πολιτικό χειμώνα που έρχεται. Έρχεται βαρύς λοιπόν πολιτικός χειμώνας, λέτε. Έρχεται βαρύς πολιτικός χειμώνας, κύριε Μελιγκόνη, γιατί, ξέρετε, η δεξιά είναι σαν το σκορπιό, δεν ξεχνάει ποτέ τη φύση της. Και απλώς είναι θέμα χρόνου πότε θα χτυπήσει. Ήδη τα πρώτα χτυπήματα τα κάνει ως δεξιά. Έτσι, στο κράτος προσπαθεί να το αλώσει, προσπαθεί να επανιδρύσει την εκδικητική εκδοχή του κράτους της δεξιάς. Στα συμφέροντα που εξυπηρετεί, με έναν απροσχημάτιστο τρόπο δεν διστάζει, φέρνει στην Βουλή τροπολογίες ευθέως περιεχομένου διαπλοκής, να το πω έτσι. Λοιπόν, και νομίζω ότι αυτά είναι απλώς έτσι τα πρώτα δείγματα, έπεται και συνέχεια και μάλιστα θα έλεγε κανείς κλιμακούμενοι από πλευράς τους. Μια που λέτε για διαπλοκή, δεν ξέρω πόσο σας έχει προβληματίσει το ότι αυτό που λέτε και πολύ στο ΣΥΡΙΖΑ, ότι δηλαδή υπάρχει μια μηντιακή υπεροπλία, ότι τέτοιου τύπου τροπολογίες, ας πούμε, ή ενδείξεις περί εκλεκτικών σχέσεων της κυβέρνησης με κάποια συμφέροντα κτλ., δεν είμαι και πολύ βέβαιος πόσο τα έχει έτσι πολύ πάρει χαμπάρι ο κόσμος. Είναι που αυτές οι τροπολογίες ήρθαν και κατά καλό καιρό, δεν ξέρω, αλλά... Κοιτάξτε, πάντοτε νομίζω ότι έχει παρατηρηθεί πάντοτε που λέω που πάει στο ξεκίνημα όλων των κυβερνήσεων. Mm-hmm. Έχουν αυτή τη λεγόμενη ανοχή του κόσμου, την περίοδο χάρη του. Αυτό δεν σημαίνει ότι τίποτα δεν περνάει απαρατήρητο. Ακόμη και αν προς το παρόν, να το πούμε έτσι, προσπερνάτε ή συγχωρείτε. Σε κάθε περίπτωση όλα γίνονται αντιληπτά και σε κάθε περίπτωση βεβαίως νομίζω ότι εμείς ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτό που συμβαίνει στη χώρα και υπάρχουν εξαιρέσεις βέβαια έτσι μέσω ενημέρωσης, καλή ώρα το δικό σας, δεν υπάγεται σε αυτή την κατηγορία των μέσων ενημέρωσης που παίρνουν γραμμή από τη Νέα Δημοκρατία, από κανένα κόμμα. Λοιπόν, υπάρχει μια υπεροπλία της Νέας Δημοκρατίας στα μέσα ενημέρωσης, αντίστοιχη της οποίας πρέπει να σας πω, κύριε Μελιγκόνη, όχι το λέμε εμείς, το λέμε πολιτικοί επιστήμονες και μια μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση, γιατί δεν είμαι πολιτικός επιστήμονας. Παρατηρείται μόνο στην Ουκρανία, λένε οι πολιτικοί επιστήμονες. Δηλαδή αυτό το φαινόμενο της απόλυτης, ας το πω έτσι, συνεξάρτησης εκτελεστικής εξουσίας, μηντιακής εξουσίας και ενός κόμματος, του δεξιού κόμματος, συναντάται στην Ουκρανία. Λοιπόν, τι αποδεικνύεται βέβαια, αποδεικνύεται ότι όλα αυτά δουλεύουν στο τέλος της ημέρας σε βάρος και της ίδιου του κύρους και της αξιοπιστίας των μέσων ενημέρωσης, τα οποία ο κόσμος τα παίρνει χαμπάρι, τα έχει ήδη πάρει χαμπάρι. Ναι. Και ίσως αυτός είναι και ένας λόγος για τον οποίο μπορεί κανείς μέσω του οποίου να εξηγήσει, γιατί ενώ υπήρχε αυτή και προεκλογικά η κυριαρχία του κυρίου Μητσοτάκη προσωπικά και όλου του δικτύου που αυτός επηρεάζει και της Νέας Δημοκρατίας κατ' επέκταση, εν τούτης εμείς καταφέραμε από τις ευρωεκλογές έως τις εθνικές εκλογές να καταγράψουμε μια πολύ μεγάλη άνοδο, 8 περίπου ποσοστιαίων μονάδων, που αν μη τι άλλο δείχνει ότι όλα έχουν και ένα όριο στη δυνατότητά τους να επηρεάζουν τους πολίτες που πια είναι και έμπειροι και νομίζω πολύ καλά υποψιασμένοι. Τώρα, μια που λέμε για μέσα ενημέρωσης και να πούμε λίγο και για δημιουργία εντυπώσεων. Άκουσα τον Πρωθυπουργό, τον πρώην Πρωθυπουργό, να λέει από τη Θεσσαλονίκη ότι εμείς είμαστε εδώ, όποιος θέλει. Πρωθυπουργό, λέω εγώ. Αυτό θα το πει ο λαός. Καμιά φορά και εγώ δεν μου ξεφεύγει και λέω Πρωθυπουργό. Στον πρώτο καιρό έλεγα τον πρώην Πρωθυπουργό, μετά λέω όχι, θα λέω το μέλλον τον Πρωθυπουργό. Είπε λοιπόν, είμαι εδώ, όποιος θέλει, ας κάνει προανακριτική, εξεταστική, ό,τι θέλει να κάνει ο κύριος Μητσοτάκης, ό,τι του ταιριάζει κλπ.
Αφού λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ή θέλει να φαίνεται ότι είναι από πάνω στην ιστορία της Νοβάρτης, έχετε και εσείς τους απαιτούμενους βουλευτές για να πυροδοτήσετε, να δρομολογήσετε εξελίξεις στη Βουλή και να δείξετε ότι, εν πάση περιπτώσει, δεν έχετε και τίποτα να κρύψετε? Καταρχάς, όχι μόνο δεν έχουμε και ούτε αρνούμαστε να θεωρήσει κανείς ότι έχουμε κάτι να κρύψουμε. Γι' αυτό και πολύ καθαρά ο κ. Τσίπρας είπε πολύ επίσης καθαρά στον κ. Μητσοτάκη: Ιδού η Ρόδος, ιδού η Νοβάρτης, ιδού για τα περαιτέρω. Αν θέλεις, προχώρα, αν τολμάς, προχώρα. Εμείς δεν έχουμε καμία απολύτως πρόθεση να βάλουμε εμπόδια ή να σταθούμε εμπόδιο σε οποιαδήποτε τέτοια εξέλιξη. Ξέρετε όμως, κύριε Μελιγκόνη, επειδή μέχρι να θυμίσει κανείς κάποια περιστατικά και κάποια ιστορικά γεγονότα, ναι, όλοι αυτοί οι κερδοσκόποι, οι πολιτικοί κερδοσκόποι που στη συγκεκριμένη περίπτωση προσπαθούν να στήσουν την πραγματική αντισκευωρία, να το πω έτσι, απέναντι στο σκάνδαλο, την πραγματική πλεκτάνη, τα καταφέρνουν. Όταν θυμηθούμε κάποια ιστορικά γεγονότα, νομίζω ότι εκεί τελειώνει και σκάει φούσκα τους. Τι εννοώ τώρα με αυτή την περίεργη εισαγωγή που σας έκανα? Πόσα χρόνια έχουν περάσει από το σκάνδαλο του Βατοπεδίου? Πολύ λίγα. Δεν είναι ούτε το 74. Μια δεκαετία όμως. Ναι, αλλά πάση περιπτώσει θέλω να πω ότι το 74 έγινε, το 80 ούτε το 90. Ναι. Έγινε το 2, εξελίχθηκε μάλλον το 7 από το 2008. Το 8, 7-8, ναι, έχετε δίκιο. Λοιπόν, στο σκάνδαλο του Βατοπεδίου τι έγινε? Ο κ. Βενιζέλος δεν ήταν διαπρίσιος κήρυκας τότε ως Πασόκ, όλοι εμείς, της ανάγκης να κινηθούν οι διαδικασίες μέσω του άρθρου 86. Ναι. Δεν κρεμάστηκαν στα μανταλάκια όλοι οι υπουργοί που θεωρήθηκε τότε ότι εμπλέκονταν στην υπόθεση, στο σκάνδαλο του Βατοπεδίου? Κάποιοι από αυτούς δεν πήγαν στο δικαστήριο γιατί η Βουλή δεν έδωσε το πράσινο φως. Κάποιοι άλλοι όμως πήγαν και πήγαν και τα μη πολιτικά πρόσωπα στο δικαστήριο. Ναι. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα του Βατοπεδίου? Αθώθηκαν. Όσοι πήγαν και δικάστηκαν τότε, αθώθηκαν, οι υπόλοιποι δεν άφησε η Βουλή καν να πάνε. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό? Ο κύριος Βενιζέλος τότε έστησε σκευωρία εναντίον τους. Ο κύριος Καραμαλής, που ήταν ο κύριος αποδέκτης των κατηγοριών, ναι, εκείνο η κυβέρνηση κρεμάστηκε στα μανταλάκια. Έκανε αυτή τη θεσμική αθλειότητα που διαπράττει σήμερα ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Βενιζέλος. Κίνησε διαδικασίες σκευωρίας, πήγε, έκανε μηνύσεις. Οι υπουργοί του που κατηγορήθηκαν. Το λέτε με την έννοια ότι αφού με την έννοια ότι όλα αυτά ξέρουν πρόσωπα, πολύ καλά. Όχι, κύριε, το κάνανε για να στείλουν φακέλους στη Βουλή. Ακριβώς, το κάνανε οι ίδιοι, ενώ ξέρουν πολύ καλά, ναι, ότι όλα γίνονται βάσει του άρθρου 86 του Συντάγματος. Ευθύνη για το περιεχόμενο του οποίου έχουν πολλοί και διάφοροι. Σίγουρα έχει και προσωπικά ο κύριος Βενιζέλος, γιατί ήταν και αρμόδιος χειριστής, ναι, για την τελική κατάληξη του περιεχομένου του άρθρου 86. Επίσης δεν ξέρουν ότι ο κύριος Αγγελής, τον οποίο επικαλούνται, έχει ρητός διατυπώσει την άποψη ότι πρόκειται η υπόθεση Νοβάρτης είναι μια υπόθεση πολύ μεγάλου σκανδάλου, οικονομικού σκανδάλου. Άρα, όλα το αυτά. Το οικονομικό και άλλο το πολιτικό. Εδώ η κατηγορία που σας απευθύνεται από τη Νέα Δημοκρατία, μας τα έλεγε πριν και ο κύριος Λαζαρίδης από τη Νέα Δημοκρατία, είναι ότι η κυβέρνηση, η προηγούμενη κυβέρνηση τέλος πάντων, προσπάθησε να μετατρέψει ένα οικονομικό και διεθνές σκάνδαλο, από το FBI ξεκίνησε, ναι, δίκιο έχετε, δεν ξεκίνησε από τα υπόγεια κανένας Μαξίμου, σε πολιτικό σκάνδαλο. Σας είπα ότι το ίδιο έγινε πάντα σε κάθε περίπτωση που κινήθηκαν, ναι, οι διαδικασίες μέσα στο άρθρο 86 και στο Βατοπέδι. Μόνο που στο Βατοπέδι, όσοι τότε κρεμάστηκαν στα μανταλάκια, δεν κατέφυγαν σε αυτή τη θεσμική αθλειότητα να καταφύγουν σε μηνύσεις και να επιχειρήσουν να στήσουν όλο αυτό το παραμύθι της πλεκτάνης περί δίθεν δίωξής τους και στημένης υπόθεσης. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, κύριε Μελιγκόνη, αλήθεια δεν είναι ότι ήδη ασκήθηκε δίωξη στον κύριο Λοβέρδο, που ήταν ένας από τους 10. Ναι, αν η υπόθεση αυτή ήταν και σήμερα έκανε μήνυση στην κυρία Τουλουπάκη που του άσκησε δίωξη. Και προχτές, αλλά ναι, η δίωξη εναντίον του έχει ασκηθεί. Ναι. Είναι αλήθεια δεν είναι ότι ακόμη δύο περιπτώσεις πολιτικών προσώπων δεν ξέρουμε την κατάληξη της υπόθεσής τους. Και ναι, για τον κύριο Γεωργιάδη αναφέρουμε και για τον κύριο Αβραμόπουλο, για τους οποίους δεν υπάρχει ακόμη απόφαση εισαγγελέως, αρμόδιος εισαγγελέως, ότι η υπόθεσή τους πάει στο αρχείο. Σε κάθε περίπτωση όμως, είναι πασίγνωστο ότι όταν υπάρχει με βάση το άρθρο 86 μία καταγγελία, μία αναφορά, μία μαρτυρία για κάποιον υπουργό, υποχρεωτικά αυτή η υπόθεση πηγαίνει στη Βουλή και υποχρεωτικά μετά, όταν κρίνει κάπως έτσι η Βουλή, οδηγείται στον εισαγγελέα και τα περαιτέρω. Αυτό και έγινε. Ναι. Και σας επαναλαμβάνω, κάνω τη σύγκριση συνειδητά με το Βατοπέδι, ναι, γιατί στο Βατοπέδι έχουμε δύο πάλι πλευρές. Μία πλευρά εκείνων που ήταν τότε οι κατήγοροι και ήταν ο κ. Βενιζέλος κατήγορος για τους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας.
Δημοκρατίας και είχαμε και όσους από τη Νέα Δημοκρατία τότε, με επικεφαλής τον Κώστα τον Καραμαλή, υποδέχτηκαν αυτές τις κατηγορίες. Ναι. Λοιπόν, ήταν σκευωρός ο Βενιζέλος. Αν τώρα υπάρχει σκευωρία για την Νοβάρτης, υπήρχε και για το Βατοπέδι. Και στο Βατοπέδι, σας επαναλαμβάνω, γίναν δίκες και αθωώθηκαν οι άνθρωποι εκείνοι, mm-hmm. οι οποίοι κρεμάστηκαν τότε στα μανταλάκια. Ο Καραμαλής, γιατί δεν έκανε αυτή την ίδια θεσμική αθλειότητα που κάνει σήμερα ο Σαμαράς? Δεν θα μπορούσε και εκείνος να το έχει κάνει τότε? Μάλιστα με το ακαταμάχητο υπέρ το επιχείρημα ότι υπήρξε και αθωτική απόφαση, ναι. στο τέλος της ημέρας. Επειδή εδώ τα λέμε όλα, θέλω λίγο να προσπαθήσετε να μπείτε και στην άλλη πλευρά. Τι εννοώ? Αναφέρατε το Βατοπέδι. Το Βατοπέδι παρήγαγε χιλιάδες πρωτοσέλιδα, χιλιάδες πρώτα θέματα σε δελτίο ειδήσεων. Η είδηση της αθώωσης αυτών των ανθρώπων ήταν μία μέρα. Δεν ξέρω καν αν χτυπήθηκε και στην πρώτη σελίδα. Και ένα δελτίο ειδήσεων. Αλλά κύριε Μελιγκόνη, αν λοιπόν εσείς είστε λοιπόν ένας από αυτούς τους βαλόμενους, τέλος πάντων. Ήμουν δήμαρχος κάποια στιγμή. Αντιμετωπίζετε αυτές τις κατηγορίες και με κάποιες σκιές ταυτόχρονα. Δηλαδή, ερχόταν ένας και έλεγε ότι ξέρεις τι, κάποια στιγμή είδα μια τροχύλα τη βαλίτσα να πηγαίνει στο μαξί μου χωρίς ημερομηνία. Και εδώ στέκει η κριτική ότι αν έλεγε συγκεκριμένη ημερομηνία, υπάρχουν 30 κάμερες ασφαλείας για ρόδο Μαξίμου. Θα βλέπαμε αν κυκλοφορούσε κάποιος με βαλίτσες. Ή κάποιος άλλος έλεγε, εγώ εικάζω ότι τόσο πήγαινε η ταρίφα κλπ. Αν κάποιος προσπαθούσε εσάς να σας εμπλέξει σε ένα σκάνδαλο με βάση τέτοιου τύπου εικασίες ή να το πω έτσι, αμφιλεγόμενες καταθέσεις, εσείς δεν θα αντιδρούσατε? Απλώς θα περιμένατε το πλήρωμα του χρόνου για την αθώωση? Είναι άλλο πράγμα να καταφύγω εναντίον αυτού που θεωρώ ότι με συκοφάντησε, ναι. το οποίο θα το έκανα και το έχω κάνει. Mm. Σε περιπτώσεις που θεώρησα ότι συκοφαντούμε. Κατά των προστατευομένων, δηλαδή. Βέβαια, γιατί πήγε και κατέθεσε εναντίον μου πράγματα αναλυθή, ψευδή, συκοφαντικά που με έφεραν στη θέση αυτή. Ναι. Είναι άλλο πράγμα να έχω μπροστά μου και να παρερμηνεύω συνειδητά μια εξέλιξη, η οποία, αν θέλετε, και αυτή μέσα της έχει την απόδειξη ότι όλα όσα λένε από πλευράς τους οι κύριοι Σαμαράς και Βενιζέλος είναι ψευδή και συκοφαντικά από πλευράς τους. Mm-hmm. Τι εννοώ? Εννοώ το γεγονός ότι ήδη για την υπόθεση τους τέθηκε στο αρχείο. Η υπόθεση είναι τόσο σε βάρος τους οι εξελίξεις και τα γεγονότα που επικαλούμε το γεγονός ότι πήγε, γύρισε υπόθεση στον εισαγγελέα, στην αρμόδια εισαγγελέα, ναι. Για τους συγκεκριμένους και τέθηκε στο αρχείο επειδή έκρινε η εισαγγελέα ότι δεν υπήρχαν στοιχεία mm-hmm. για άσκηση δίωξης εναντίον. Αυτό τι είναι? Αυτό δεν είναι η απόδειξη μιας καθαρής διαδικασίας τυπικής που βεβαίως δυστυχώς εμείς όλοι οι πολιτικοί έχουμε αυτό το μειονέκτημα, ξέρετε. Και ένας από τους λόγους που έχουμε πληρώσει πολύ ακριβά και τώρα πλήρωσε και ο κύριος Βενιζέλος πολύ ακριβά mm-hmm. το άρθρο 86 που έφτιαξε, είναι το άρθρο 86, κύριε Μελιγκόνη. Γιατί αν δεν υπήρχε το άρθρο 86, δεν θα προηγείτο της απόφασης της εισαγγελέως να θέσει στο αρχείο τις συγκεκριμένες υποθέσεις όλη αυτή η δημόσια συζήτηση που κρέμαζε στα μανταλάκια τους συγκεκριμένους πολιτικούς, γιατί δεν θα έπρεπε να είχε πάει το θέμα στη Βουλή. Θα είχε πάρει την καταγγελία των προστατευόμενων μαρτύρων η κυρία Τουλουπάκη, θα ναι. την εξέταζε, θα έψαχνε να δει αν θα βρει στοιχεία, χωρίς να πάει κανένας φάκελος στη Βουλή, χωρίς να γίνει αυτός ο θόρυβος, χωρίς να συγκληθεί η Βουλή, επιτροπές, ψηφοφορίες κλπ., χωρίς πρωτοσέλιδα. Mm-hmm. Και αφού έκανε την έρευνά της κάποιους μήνες, θα αποφαινόταν. Όπως και αποφάνθηκε ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο και θα την έβαζε στο αρχείο. Ναι. Ούτε γάτα ούτε ζημιά για τους συγκεκριμένους. Η ζημιά γιατί προκύπτει? Γιατί το άρθρο 86 του Βενιζέλου, του Σαμαρά και όλων όσων εκείνες της πολιτικής γενιάς το εμπνεύστηκαν και το καθιέρωσαν στη χώρα, mm-hmm. υποχρεώνει τον εισαγγελέα να πάει το θέμα στη Βουλή. Άρα να πολιτικοποιήσει το θέμα. Το άρθρο 86 πολιτικοποιεί το θέμα. Και τι άλλο κάνει, κύριε Μελιγκόνη, το άρθρο 86? Μετατρέπει τη Βουλή σε εισαγγελέα. Ναι. Οι βουλευτές που ψηφίζουν υπέρ της παραπομπής στον εισαγγελέα ενός πρώην υπουργού. Το κάνουν γιατί το Σύνταγμα τους επιβάλλει, το άρθρο 86 του Συντάγματος, να μετατραπούν από βουλευτές, δηλαδή από πολιτικά υποκείμενα που νομοθετούν, σε εισαγγελείς. Αυτό είναι το άρθρο 86, αυτό ουσιαστικά λέει. Ναι. Λέει ότι ο εισαγγελέας για τους υπουργούς είναι ο βουλευτής, δεν είναι ο φυσικός εισαγγελέας, δεν είναι ο φυσικός δικαστής. Λοιπόν, άρα σε κάθε περίπτωση, εγώ που αντιστέκομαι, εγώ αντιστέκομαι και εμείς αντιστεκόμαστε στην προσπάθεια αυτής της εκτροπής, αν θέλετε, της φυσιολογικής εξέλιξης ναι. μιας υπόθεσης με βάση το Σύνταγμα mm-hmm. και της προσπάθειας δημιουργίας αυτού του φθηνού πολιτικού αντιπερισπασμού. Γιατί ξέρουν ότι όλα έγιναν βάσει του άρθρου 86 του Συντάγματος και γιατί με βάση αυτό αυτή τη στιγμή έχουν απαλλαγή από κάθε ευθύνη να προχωρήσουν σε δικαστήρια κλπ. Αλλά
να κατηγορούν τώρα την κυβέρνηση, την τότε πλειοψηφία, κυβερνητική πλειοψηφία, γιατί εφάρμοσε το άρθρο 86, αυτό νομίζω, και μάλιστα άλλο πάλι και η πολιτική κατηγορία, γιατί δεν μείναν στην πολιτική κατηγορία, εδώ πάνε να στήσουν τη δική τους πλεκτάνη, διότι πάνε να στήσουν ολόκληρη αυτή από πλευράς τους, ας το πω έτσι, αντεπίθεση τέτοιου επίπεδου. Αυτό νομίζω, όχι νομίζω, είναι γεγονός, είναι πρωτοφανές. Σας είπα, δεν το έχει κάνει ποτέ κανείς. Όλοι έχουν κάτσει, έχουν υποστεί, πολύ αθώοι πολιτικοί. Λοιπόν, υπάρχει ένα πρόβλημα που επισημάνατε, ότι σε κρεμά στα μανταλάκια και στο τέλος δεν μαθαίνει κανείς ότι αθώθηκε. Ναι. Αυτό το έχουμε ζήσει, μπορεί να το ζήσουμε όλοι μας. Αυτό δυστυχώς είναι ένα δομικό πρόβλημα που πρωτίστως βεβαίως έχει να κάνει με ευθύνες των μέσων ενημέρωσης και όχι με ευθύνες του πολιτικού συστήματος. Εκτός αν υπάρχει κάποια ιδέα για το πώς μπορεί το ίδιο το πολιτικό σύστημα και λόγους αυτοπροστασίας να χειριστεί ή να πρέπει να θεσμοθετήσει κάποιες διαδικασίες χειρισμού όταν κανείς αθωώνεται, να δίνει κάποια, λέω, παραπάνω δημοσιότητα. Τώρα, ακούστηκε κάτι άλλο, μια που το έφερε η κουβέντα, κύριε Μελιγκόνη. Α, η άλλη ιστορία που τώρα θα τη δούμε και στην αναθεώρηση του Συντάγματος για την άρση ασυλίας των βουλευτών. Ναι. Ακούει ο πολίτης, ακούτε εσείς, ψηφοφορία, ήρθε, δεν ήρθε η ασυλία ενός βουλευτή κλπ. Mm-hmm. Τι νομίζετε όλοι? Νομίζετε ότι αν ο Ραγκούσης, για παράδειγμα, πρέπει να ζητηθεί η άρση της ασυλίας του για να πάει κατηγορούμενος και η Βουλή αποφασίσει ότι δεν έρει την ασυλία του, τότε ο Ραγκούς τη γλίτωσε. Αυτό νομίζετε όλοι, ότι πάει, έφυγε από τη μέση η κατηγορία και δεν είναι έτσι. Και κανείς δεν το ξέρει από τους πολίτες ότι δεν είναι έτσι. Ξέρετε τι συμβαίνει στην πραγματικότητα? Όταν η Βουλή αποφασίζει να μην άρει την ασυλία ενός βουλευτή, τότε η υπόθεσή του παγώνει. Και όταν ο όποιος Ραγκούσης πάψει να είναι βουλευτής, πάει μια μέρα σπίτι του και του έρχεται το κληκτήριο θέσπισμα και πάει τότε κατηγορούμενος. Mm-hmm. Δεν απαλλάσσεται τις κατηγορίες, ούτε σβήνει η ποινική του υπόθεση από τα πινάκια, τα δικαστικά. Λοιπόν, κανείς δεν το ξέρει. Πάντως, για θέματα που δεν αφορούν στην άσκηση των κοινοβουλευτικών και πολιτικών καθηκόντων, δεν χρειάζεται και να παγώνει εδώ που τα λέμε. Μα αν κάποιο σκοτώσει έναν άνθρωπο με ένα αυτοκίνητο, δεν χρειάζεται να περιμένει η δικαιοσύνη. Τι ισχύει με την άρση ασυλίας, για να πω πώς το ίδιο το κομματικό σύστημα έχει αυτοκτονήσει σε βάρος του, γιατί έχει καθιερώσει διαδικασίες που τις έχει, δεν έχει καν εξηγήσει στον κόσμο τι σημαίνουν αυτές οι διαδικασίες. Ο πολίτης νομίζει ότι με τη μη άρση της ασυλίας κάποιος έγινε βουλευτής, άρα τη γλίτωσε, και δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μιλάμε για ένα κομματικό σύστημα που πραγματικά ισχύει αυτό που λέει: έβαλε τα χέρια του και έβγαλε τα μάτια του, και στην υπόθεση με το άρθρο 86 και στην υπόθεση με την άρση της ασυλίας. Δηλαδή, δεν κερδίζει τίποτα, δεν γλιτώνει, καταρακώνει το κύρος του και τη σχέση εμπιστοσύνη που έχει με τους πολίτες. Τώρα, να κλείσουμε λίγο και με το τι ακριβώς σημαίνει, κατά τη γνώμη σας, μετασχηματισμός του ΣΥΡΙΖΑ, αν σας αφορά όλη αυτή η συζήτηση, μη γίνεται ΠΑΣΟΚ κτλ., αν πρέπει να αλλάξει ο τρόπος εκλογής Προέδρου, πώς όλο αυτό θα το συμβιβάσετε και με μαχητική αντιπολίτευση. Βλέπουμε άλλα κόμματα, ας πούμε, όταν βάζουν αφίσες με φάμπρικες, να τις παίρνουν πίσω ξαφνικά. Ναι, φοβερή αφίσα, ναι. Κοιτάξτε, είναι μια προσωπική μου γνώμη, είναι ότι η διαδικασία που θα οδηγήσει το ΣΥΡΙΖΑ και ευρύτερα τις δυνάμεις της Προοδευτικής Συμμαχίας σε αυτό το συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί το 2020, είναι μια πολύ σημαντική διαδικασία, κύριε Μελιγκόνη, και δεν είναι μόνο για τα κομματικά ή τα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ, που τους πολίτες ίσως τους αφήνουν παντελώς αδιάφορους, αλλά έχουν μεγάλη σημασία για την πορεία της ίδιας της χώρας, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι μόνο ότι αυτή τη στιγμή είναι αξιωματική αντιπολίτευση, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό και μεγάλο ποσοστό της τάξης του 32%, αλλά είναι και γιατί, όπως μπορεί κανείς να καταλάβει πολύ, νομίζω, καθαρά και εύκολα, το επόμενο διάστημα θα είναι η βασική εναλλακτική δύναμη διακυβέρνησης της χώρας απέναντι σε αυτή τη δεξιά του Μητσοτάκη. Λοιπόν, άρα οτιδήποτε κάνουμε αυτή τη στιγμή. Βιάζεστε, θα σας έλεγε τώρα ένας τέλεχος Νέας Δημοκρατίας από δίπλα σας, αν ήταν. 2,5 μήνες είναι οι άνθρωποι στην κυβέρνηση. Εγώ μιλάω, δεν έθεσα χρόνο διάγραμμα. Ναι, μιλάτε στρατηγικά. Πρωί, εντάξει, μιλάω στρατηγικά και μιλάω και με βάση την εμπειρία, η οποία δεν είναι μόνο μηχανιστικού τύπου, είμαστε αντιπολίτευση, άρα θα γίνουμε κυβέρνηση. Δεν τον λέω. Λέω και κυρίως το συνδυάζω με αυτό που σας είπα στην αρχή, ότι η φύση της δεξιάς είναι σαν τη φύση του σκορπιού, ό,τι και αν τις κάνεις, στο τέλος θα σου δείξει πόσο δεξιά είναι. Λοιπόν, άρα αυτό δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, θα γίνει αντιληπτό από τους πολίτες, από πολίτες που σήμερα είτε διάλεξαν μάλλον σε 7 Ιουλίου, είτε την αποχή, είτε ακόμη και να τους ψηφίσουν. Και νομίζω ότι αυτό θα φέρει τη μεγάλη ανατροπή του πολιτικού συσχετισμού. Άρα, ό,τι κάνουμε στο εσωτερικό αυτό του ΣΥΡΙΖΑ,
της Προοδευτικής Συμμαχίας έχει πολύ μεγάλη σημασία για την ίδια τη χώρα. Είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα. Προσδιορίσε τη συντεταγμένα του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξο Τσίπρας, πολύ αναλυτικά στη συνέντευξη τύπου για μια ακόμη φορά χτες. Ουσιαστικά τι είπε, είπε ότι αυτό το μεγάλο στοίχημα είναι να μπορέσει να συμπέσει και να συνδυαστεί και να ταιριάξει ο κομματικός ΣΥΡΙΖΑ με τον κοινωνικό ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό και νομίζω πολύ, πολύ, πολύ θετικό στοίχημα στον περιεχόμενό του, γιατί αυτό τώρα στην πραγματικότητα σημαίνει ότι καλούμε όλους τους πολίτες που ψήφισαν τα ψηφοδέλτιά μας στις 7 Ιουλίου να διαλέξουν αυτή τον τρόπο και να γίνουν συμμέτοχοι σε αυτή την πορεία, ώστε όλο αυτό το οποίο γίνεται να μην είναι μια κλειστή κομματική υπόθεση, αλλά να αποκτήσει τα χαρακτηριστικά δυναμικής μιας ηγεμονικής παράταξης στη χώρα. Μάλιστα. Εδώ θα είμαστε να παρακολουθούμε και το πώς ακριβώς θα κάνετε τον μετασχηματισμό σας. Κύριε Ραγκούση, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Καλό σας βράδυ. Κυρίες και κύριοι, πάμε στα της οικονομίας τώρα. Θετικά είναι τα μηνύματα από το